με την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της βαθμολογίας. Για την εκδήλωση επίθεση Παναθηναϊκού, Διαμαντίδης. Πλάσμε, με αντίπαλο τον Ντάνστον, αφήνει την μπάλα με τα μπλοκ στο καλάθι και πρέπει να υπάρχει από όλους μια ανοχή στα δρόμενα του αγώνα. Ούρκιτς, η μπάλα καταλήγει μετά από περιπέτεια στο καλάθι του Ολυμπιακού. Τρεις πάσες στην περιφέρεια και τα τρεις στον Ντάνστον. Πάπα από τον Λάσμε και ο Διαμαντίδης πρόχνει την μπάλα σε μια γρήγορη επίθεση. Κάρι από τη γωνία σου, Κάρι. Εντάξει, υποπροϋποθέσεις, ακριβώς, μαζί το πάμε. Και όπως είναι και οι Αμερικανοί, είσαι αυτό που μαρκάρεις, έτσι. Σωστό. Διαμαντίδης, Κάρι, 7 όλα. Αντίπαλο του Σπανούλη, ανεβαίνει ψηλά ο Κις για το σπίτι στην μπάλα. Κάρι, φτάνει με αριστερό ρεύμα από το καλάθι. Τέρμι βασίλειο μέχρι στιγμή. Αναμενόμενο ήταν όλο αυτό που βλέπουμε στο παρκέ. Κάρι. Μπράμος. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Βρίσκει τον Κάρι στα 7 δευτερόλεπτα. 3 και 20 για το τέλος. Γκίστ με κοντύτερο αντίπαλο. Μπάλα αναπηδά Στεφάνη. Δεύτερη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Κάρι στη γωνία. Νωρίτερα ευστόχησε. Περίπου από αυτή τη θέση το κάνει και τώρα. Ήταν για τον Ολυμπιακό σαφέστατα θέμα. Επιτέλους δύο θα είναι φάουλ. Την επαφή στα πόδια ανέταξε των δύο παικτών. Διαμαντίδης. Φώτσης. Το παιδί και ο Σλούκας. Μπράμος από τη γωνία, σουτάρι. Πώς φωνάζει το Σπανούλης στους συμπαίκτες του. Αυτό ακριβώς φωνάζει το Σπανούλης. Η μπάλα είναι στον Μπράμο. Βγαίνει από τα σκρίνο Κάρι. Τον κυνηγάει ο Σλούκας. Κάρι σε ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Σουτάρι στο χιού. Ο Διαμαντίδης, η επαναφορά στον Λάσμε, 6 και 40 για το ημίχρονο. Λάσμε με αντίπαλο του Καβαδά. Να δούμε και αυτό το μαρκάρισμα πώς θα πάει. Διαμαντίδης, έξω στο Μασούλης, πατάει, σουτάρει. Εστοχή 20-17 ο Παναθηναϊκός. 17-12 και είμαστε 3-9 τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 3 πόντους σε 7 λεπτά. 7 λεπτά. Είναι η χειρότερη του επιθετική επίδοση σήμερα. Λάσμε, Γκίστ σε μια ρυψοκίνδυνη πάσα. Λάσμε, σαν σε βολή, σουτάρει εκτροφή. Φτάνει στον πρώτο του πόντο, στο πρώτο δίποντο, το αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Παίρνει και αυτό σήμερα το βάψιμο του πυρός στα μεγάλα παιχνίδια. Με αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης προσποίηση στον Ντάνστον, με αντίπαλο τον Κόλινς, δύσκολη φάση. Που έχει τους πρώτους δύο πόντους στο παιχνίδι. Κόβει ο Λάσμε. Μπράμος, κυνηγάει ο Σλούκας. Ο Μπράμος θα καρφώσει. Μπράμος, Κάρι, ανεβαίνει ψηλά ο Γκίστ, παίρνει την πάσα, η προσποίηση στον Ντάνστον, θα τον παίξει πλάτη, Γκίστ, κοντά στο καλάθι, αφήνει την μπάλα, Διαμαντίδης 4 λεπτά για το δεκάλεπτο, Φώτσης από τα 7. Ο Κάρι πάντως έχει περάσει και από τη Σκαπολίνη και από την Απελίνο στην Ιταλία, έχει περάσει από το Ισραήλ, γενικά έχει γυρίσει ο Κάρι, ήταν στη Χάπολ Τελαβίδ, καλή ομάδα, αλλά δεν είχε. Εδώ ο Κάρι. Σε τέτοιο επίπεδο. Ακριβώς εδώ στο Τάρι εκεί. Βολές 55-50. Εκεί φαίνεται ο κνευρισμός των ομάδων. Έτσι, όταν περίπου πετυχαίνουν μία-δύο ελεύθερες βολές. Διαμαντίδης με τον Μάτζαρη. Διαμαντίδης με τα μπλο. Περπέρογλου. Στο κόψιμο του Λοτζέσκι. Κάρι κλέβει. 8 και 12. Ο Κίστ. Εκεί στην ελεύθερη κοιμόμενη η άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι μακριά. Εντάξει, ο για ομάδα τέτοια δεν επιτρέπεται. Ο Λάσμε έφυγε από την θέση που τον ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Έχει καθίσει στον πάγκο πλέον, αλλά δεν δείχνει τόσο έτοιμος για να επανέλθει στον αγώνα προς το παρόν. Άρα, μας λες ότι μάλλον συνεχίζεται η αδιαθεσία του Λάσμε. Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως, αν την ξεπεράσει, θα μπει και στον αγώνα. Γκίστ, το rebound και το καλάθι από τον Αμερικανό. Εντάξει, αν ήταν άρρωστο άνθρωπο ναι. Και δεν μπορεί και να παίξει, προσωπική του είναι. Μπορεί να είναι κάποια ίωση, μπορεί. Πάμε όμως στους δύο πάγκους, πάμε στον Γιάννη Νάτου. Ο Αργύρης Βεδιλάκης δίνει την μπάλα στο Λουκά Μαυροκεφαλίδη στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο οποίος εδώ με φόλο. Ακριβώς από εκεί πέρα που θα ποστάρει χαμηλά ο Διαμαντίδης. Δεν το βλέπουμε αυτό. Με τον Περπέραγλου και συνέχεια με τον Μπρίτεζε. Μπάρα στον Ντάνστον που στάρει αστοχή. Η διαφορά μένει στους 10 πόντους, όσους ήταν και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Είναι το τέλος. Μπαρτσόκας και Βεδουλάκης, αλληλοσυγχαίρονται. Τέλος αγώνα Παναθηναϊκός 258-48. Με τον Περπέραγλου και συνέχεια με τον Μπρίτεζε. Μπάρα στον Ντάνστον που στάρει αστοχή. Η διαφορά μένει στους 10 πόντους, όσους ήταν και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Είναι το τέλος. Μπαρτσόκας και Βεδουλάκης, αλληλοσυγχαίρονται.
τέλος αγώνα Παναθηναϊκός 58-48.